Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, κύριε Υπουργέ. Συζητιέται σήμερα μια αναμενόμενη ενσωμάτωση οδηγίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την κυβερνοασφάλεια, της οδηγίας NIS2, για τον αντιδραστικό χαρακτήρα της οποίας το ΚΚΕ έχει επί της ουσίας ήδη τοποθετηθεί και μέσα στη Βουλή και φυσικά επιβεβαιώνονται τα όσα έχει πει. Η οδηγία NIS2 έρχεται να ενσωματωθεί στις νομοθεσίες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε αντικατάσταση της προηγούμενης οδηγίας NIS1, της πρώτης οδηγίας για την κυβερνοασφάλεια του 2016, που ο ΣΥΡΙΖΑ ως κυβέρνηση μαζί με τους ακροδεξιούς ΑΝΕΛ είχε φροντίσει να φέρει προς ψήφιση στη Βουλή το 2018. Ήδη τότε ως κόμμα είχαμε επισημάνει πως οι βασικοί στόχοι που υπηρετούνταν μέσα από τη συγκεκριμένη οδηγία κάθε άλλο παρά αφορούσαν γενικά και αόριστα όλους τους πολίτες, όλο το λαό, την προστασία των δεδομένων των δραστηριοτήτων του, της ιδιωτικής αλλά και κοινωνικής και πολιτικής ζωής. Κάπως έτσι αναλύεται η οδηγία και ερμηνεύεται και σήμερα εδώ, και από τη Νέα Δημοκρατία και από τον ΣΥΡΙΖΑ και από το ΠΑΣΟΚ μέχρι στιγμής τουλάχιστον. Η κυβερνοασφάλεια οργανώνεται με κριτήριο την αντοχή και προστασία των υποδομών, των μονοπωλιακών ομίλων και του κράτους για την προστασία της κερδοφορίας, της καπιταλιστικής κερδοφορίας στον σφοδρό διεθνή ανταγωνισμό. Αυτός ο ανταγωνισμός σήμερα έχει κλιμακωθεί πολύ περισσότερο, εκφράζεται σε όλο τον πλανήτη και με δεκάδες πολεμικές αιστείες και βέβαια στη σύγκρουση Ευρωπαϊκής Ένωσης ΝΑΤΟ από τη μία και Ρωσίας από την άλλη στην Ουκρανία, στη Μέση Ανατολή με την στήριξη της ελληνικής κυβέρνησης στο κράτος δολοφόνο του Ισραήλ, με γενικό υπόβαθρο τη βασική αναμέτρηση Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και Κίνας για την πρωτοκαθεδρία στο παγκόσμιο υπεριαλιστικό σύστημα. Σε αυτή την ανηλαιή σύγκρουση που κλιμακώνεται και στην οποία η χώρα μας συμμετέχει ολοένα και πιο ενεργά, με ευθύνη βέβαια της κυβέρνησης και των υπόλοιπων κομμάτων που συνηγορούν στους επικίνδυνους σχεδιασμούς της ΗΠΑ, του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αποτελούν πιο οργανικό μέρος οι κυβερνοεπιθέσεις και άλλες υβριδικές απειλές. Ο λεγόμενος κυβερνοχώρος έχει πλέον εξελιχθεί σε πεδίο σφοδρών ενδοϊμπεριαλιστικών συγκρούσεων και ενδοαστικών ανταγωνισμών. Με βάση και την Εθνική Στρατηγική για την Κυβερνοασφάλεια 2020-2025, που είχε εκπονήσει η Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας, η στρατηγική στόχη που υπηρετεί, η πολιτική για την κυβερνοασφάλεια, μόνο ουδέτερη που δεν είναι. Είναι στόχοι καθορισμένοι από το κεφάλαιο, την Ευρωπαϊκή Ένωση, τη ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ. Καμιά θέση δεν έχουν εδώ οι λαϊκές ανάγκες και οι ελευθερίες. Αντίθετα, αυτές δέχονται επίθεση ακόμα και στο όνομα της προστασίας τους. Το νέο στρατηγικό δόγμα του ΝΑΤΟ που ενέταξε με σαφήνεια τον κυβερνοχώρο ως πεδίο συνεχούς αντιπαράθεσης και σύγκρουσης, η συζήτηση για την ενίσχυση της κυβερνοάμυνας, αυτά είναι το νέο φόντο μέσα στο οποίο το 2022 μετά και την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία η Ευρωπαϊκή Ένωση αποφάσισε την αντικατάσταση της πρώτης οδηγίας για την κυβερνοασφάλεια με την νέα οδηγία, την NIS2 δηλαδή, αυτή που σήμερα φέρνεται προς ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία. Για να δούμε όμως τι φέρνει αυτή η νέα οδηγία. Αυτή η νέα οδηγία φέρνει διεύρυνση σε μεγάλο βαθμό των οντοτήτων, των εταιριών, αλλά και του δημόσιου τομέα που θα πρέπει να τηρούν σειρά υποχρεώσεις για την κυβερνοασφάλεια. Η νέα οδηγία έρχεται να καλύψει πλήθος δραστηριότητες από την ενέργεια και το νερό, μέχρι την εφοδιαστική αλυσίδα, τα τρόφιμα και άλλες κρίσιμες υποδομές και δραστηριότητες που η οδηγία τις κατατάσσει σε βασικές και σημαντικές. Ταυτόχρονα η νέα οδηγία θέτει πιο αυστηρό, ενιαίο σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση πλαίσιο, με κοινούς κανόνες και διαδικασίες
και με δομές συνεργασίες και ενιαίων απαντήσεων σε όλη την Ένωση για την προστασία από κυβερνοαπειλές. Για ποιους σκοπούς? Πρώτον, καταρχήν για αυτό που ήδη αναδείξαμε, δηλαδή την προετοιμασία όλων των κρατών μελών και ενία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενδυνόμενες υπεριαλιστικές συγκρούσεις μπροστά και στο ενδεχόμενο γενίκευσής τους. Όταν μάλιστα είναι γνωστό ότι βασικοί ανταγωνιστές της Ευρωπαϊκής Ένωσης αξιοποιούν σύγχρονα μέσα για ενορχιστρωμένες επιθέσεις σε υποδομές, όπως έγινε για παράδειγμα και πρόσφατα με επίθεση στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα. Ακόμα περιμένουμε φυσικά να μας πει η κυβέρνηση τι ακριβώς συνέβη με την επίθεση στο χτιματολόγιο. Και όσο καθυστερείται, τόσο βαθύτατα εκτεθειμένη βγαίνει η κυβέρνηση. Η ανάληψη από μέρους της χώρας μας ολόενα πιο αναβαθμισμένων ευθυνών και ρόλων στο πλαίσιο των υπεριαλιστικών αποστολών και σχεδιασμών των ΗΠΑ, της Αμερικής, του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι που εκθέτει το σύνολο των κρίσιμων ιδιωτικών και κρατικών υποδομών σε νέους κινδύνους, τους οποίους φυσικά πληρώνει ο λαός, και με την έκθεση των προσωπικών δεδομένων και στοιχείων του. Δεύτερος σκοπός, να το πω. Σε αυτό το φόντο οι υποχρεώσεις και κανόνες που θέτει η οδηγία καταλαμβάνουν το ίδιο το αστικό κράτος, την κεντρική κυβέρνηση, αλλά και τις περιφέρειες και τους δήμους, που θα πρέπει να αναβαθμίσουν τα μέτρα κυβερνοασφάλειας. Ο στόχος που καταγράφεται και στην αιτιολογική έκθεση για ένα ψηφιακό κράτος που να είναι ανθεκτικό έχει σαφή αντιδραστικό και αντιλαϊκό προσανατολισμό. Ενισχύεται το κράτος που παράλληλα με τους έξωθεν ανταγωνιστές και εχθρούς του βλέπει πάντοτε ως βασικό εχθρό τον εχθρό λαό, στρέφοντας τις δυνατότητες, τα μέσα και τις υποδομές του σε βάρος των εργαζόμενων και της νεολαίας. Είναι το κράτος που νόμιμα και μαζικά αναβαθμίζει το ψηφιακό φακέλωμα, καταγράφει για να κυνηγά από τον φτωχό αυτό απασχολούμενο που κάτω από ένα ψηφιακό φάκελο μπαίνει στο στόχαστρο της ΑΔΕ μέχρι τον αγωνιστή συνδικαλιστή που διώκεται για τη δράση του. Τρίτος σκοπός της οδηγίας. Βέβαια, αντιλαϊκός είναι ο στόχος που πρώτος αναφέρεται στο νομοσχέδιο και αφορά την ασφαλή και απρόσκοπτη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, τη θωράκιση των υποδομών της ψηφιακής μετάβασης και κρίσιμων δραστηριοτήτων για την οικονομική και κοινωνική ζωή. Πρόκειται για τα μέσα και τις εγκαταστάσεις, την κερδοφόρα δραστηριότητα καταρχήν των μεγάλων μονοπωλιακών ομίλων που συγκεντρώνουν και στη χώρα μας και σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση αυτές τις βασικές και σημαντικές υποδομές. Επομένως, μιλώντας για την κυβερνοασφάλεια, μιλάμε για την ασφάλεια της κερδοφορίας του κεφαλαίου που εξαρτάται και από τις εγκαταστάσεις και τα δεδομένα του, που είναι εκτεθειμένα σε επιθέσεις υβριδικές στον κυβερνοχώρο και πουδήποτε αλλού. Τι σημαίνει όμως για το λαό όλη αυτή η εξέλιξη? Το έχουμε ξαναθέσει πάρα πολλές φορές σε αυτή την αίθουσα. Κυβερνοασφάλεια, για παράδειγμα, στις υποδομές της ενέργειας σημαίνει να μπορούν οι ΔΕΗ και οι άλλοι πάροχοι, οι πράσινοι όμιλοι, αδιατάραχτα να θησαυρίζουν πάνω στις ζωτικές λαϊκές ανάγκες, βυθίζοντας το λαό μας σε ενεργειακή φτώχεια, να μην μπορεί ούτε να φωτίσει, ούτε να ζεστάνει το σπίτι του. Αντίστοιχα, κυβερνοασφάλεια στο χρηματοπιστωτικό τομέα είναι να μπορούν οι τράπεζες και τα κοράκια με ασφάλεια να συλλέγουν τα δεδομένα των οφειλετών και να πληστηριάζουν ηλεκτρονικά τα σπίτια των λαϊκών οικογενειών. Σε όλους αυτούς τους στόχους, στη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του κεφαλαίου, ομονοούν μαζί με την κυβέρνηση, με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο, και όλα τα άλλα κόμματα της συμπολιτευόμενης αντιπολίτευσης. Αναφέρομαι στο ΠΑΣΟΚ, στο ΣΥΡΙΖΑ 1, στο ΣΥΡΙΖΑ 2 και πάει λέγοντας. Γι' αυτό και στο νομοσχέδιο της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας που έφερνε την Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας, οι κριτικοί των άλλων κομμάτων εξαντλούνταν
στο αν τα μέτρα της Νέας Δημοκρατίας ήταν αρκετά αποτελεσματικά ή εάν η νέα αρχή είχε τις απαραίτητες εγγυήσεις διαφάνειας και δημοκρατικής λογοδοσίας. Όχι στο τι καλείται να κάνει η νέα αρχή, τι αντιδραστικές πρόκειται να εφαρμόσει. Εμείς είχαμε ήδη τονίσει τότε και επιβεβαιωνόμαστε ότι η νέα αρχή, η νέα εθνική αρχή κυβερνοασφάλειας, με τη συγκεκριμένη δομή της και τις ευρείες αρμοδιότητές της στη χάραξη πολιτικών, των αυξημένων υποχρεώσεων, στην πραγματοποίηση ελέγχου και επιβολή μέτρων και κυρώσεων, προστήμων, αποτελεί βήμα στην ενίσχυση της επιτελικότητας του εχθρικού για το λαό επιτελικού αστικού κράτους. Είχαμε επισημάνει και επαναφέρουμε το βήμα που επιχειρείται στο συντονισμό και τη συνεργασία της Εθνικής αυτής Αρχής και των άλλων αντίστοιχων αρχών κυβερνοασφάλειας, των διευθύνσεων της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, της ελληνικής αστυνομίας και του ΚΕΘΑ. Το παρόν νομοσχέδιο φωτίζει την εκτεταμένη συνεργασία και ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ διάφορων κρατικών αρχών, της Εθνικής Αρχής Κυβερνοασφάλειας με την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, το ΓΕΘΑ, τη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, αλλά και τις ανεξάρτητες αρχές προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, διασφάλισης του απορρίτου και τα άλλα. Αναβαθμισμένη είναι η συνεργασία που καλείται να έχει η αρχή με άλλες αρχές και όργανα κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την ίδια την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τον οργανισμό ΕΝΗΣΑ, ακόμα αναλαμβάνει ειδικό ρόλο στην αντιμετώπιση σοβαρών περιστατικών και συμβάντων ως και κρίσεων μεγάλης κλίμακας στον τομέα της κυβερνοασφάλειας ως Εθνικής Αρχής Διαχείρισης Κυβερνοκρίσεων, που καταρτίζει αντίστοιχο εθνικό σχέδιο και συμμετέχει στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Οργανώσεων Διασύνδεσης για Κρίσεις στον κυβερνοχώρο. Αυτά τα μέτρα, όπως και μια σειρά άλλα, στα οποία θα αναφερθούμε βέβαια πιο αναλυτικά στις επόμενες συνέντευξεις, σε δεύτερο χρόνο, όπως είναι τα διάφορα επιχειρησιακά μέτρα και ομάδες για την πρόληψη και αντιμετώπιση απειλών, οι ειδικές ομάδες απόκρισης για άμεση σύνδεση με το ΓΕΘΑ για την κυβερνοάμυνα ή την ΕΥΠ, το μόνο που φωτίζουν είναι ότι αναγνωρίζεται πως εκθέτεται το λαό σε πολύ μεγάλους κινδύνους. Είναι η σημερινή κυβέρνηση, όπως και οι προηγούμενες, με τους συμμάχους τους, την Ευρωπαϊκή Ένωση, τη ΕΥΠΑ, το ΝΑΤΟ, που καθιστούν το λαό μας τις υποδομές από τις οποίες εξαρτάται η ζωή και οι ανάγκες του, τα δικαιώματα, τα δεδομένα του, στόχος σύγχρονων απειλών και επιθέσεων. Στην πραγματικότητα είναι το ίδιο το κράτος, η ίδια η κυβέρνηση με την πολιτική της, που αποτελεί τον μεγαλύτερο κίνδυνο για το λαό μας. Λύση λοιπόν δεν αποτελεί η ενίσχυση αυτού του αντιδραστικού κράτους, των αρχών και των εργαλείων του, αλλά η πάλι για να μπει φρένο σε αυτή την αντιλαϊκή και επικίνδυνη πολιτική, για να μην περάσουν τα επικίνδυνα σχέδια της Ευρωπαϊκής και του ΝΑΤΟ που είναι σε εξέλιξη αυτή την περίοδο μέσα στην ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα σχέδια που ετοιμάζουν για την πολεμική οικονομία. Η πάλι που αναδεικνύει τη διέξοδο ότι η ασφάλεια για το λαό μπορεί να εγγυηθεί μόνο ο ίδιος ο λαός με τη δική του εξουσία, όταν όλες οι σημαντικές κρίσιμες υποδομές που τις δουλεύει ο ίδιος ο εργαζόμενος λαός της χώρας μας, περάσουν στα δικά του χέρια, αντί να τις λιμένονται για τα κέρδη και τους πολέμους τους, μία χούφτα παράσιτα και το κράτος τους. Κατά συνέπεια και κλείνοντας, κύριε Πρόεδρε, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, όπως έχει καταψηφίσει και την προηγούμενη οδηγία των ΝΙΣ 1, αλλά και για το νομοσχέδιο για την Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας, έτσι καταψηφίζει και αυτό εδώ το νομοσχέδιο. Ευχαριστώ πολύ.